κυρίες και κύριοι, τους σούπερ ήρωες της καθημερινότητάς μας. Τους ανθρώπους που με ανιδιοτέλεια σκορπίζουν χαμόγελο σε όσους το έχουν ανάγκη. Με τη βοήθεια βέβαια της Τίνας Μιχαηλίδου. Αφού δεν έχεις δει ποτέ Batman, εγώ στον έφερα να τον δεις από κοντά. Χαίρετε. Τι κάνετε? Batman και Bane. Ο κακός της υπόθεσης. Αλλά εντάξει, είναι συμπαθητικός κακός, να ξέρεις. Όση ώρα μιλούσαμε έξω, είναι συμπαθητικός κακός. Μπορούμε εντάξει να μιλήσουμε. Ελάτε να καθίσουμε, σας κρατάμε όρθιος, να μας πείτε τι ακριβώς κάνετε εσείς και πώς ξορκίζετε το κακό. Είναι πραγματικοί ήρωες. Ναι. Είναι πραγματικοί ήρωες, διότι ντύνονται Batman και Bane και όχι μόνο, και Spider-Man και όλους τους άλλους υπερήρωες που όλοι αγαπάμε για να χαρίσουν χαμόγελο. Να χαρίσουν χαμόγελο στα παιδιά, καθώς επισκέπτονται νοσοκομεία, ιδρύματα και όχι μόνο. Mm. Γιατί θέλουν πραγματικά να φτιάξουν τη διάθεση στα παιδιά που πραγματικά το έχουν ανάγκη, που πραγματικά κρέμονται από ένα χαμόγελο, που πραγματικά η καλή τους διάθεση είναι αυτή που μπορεί να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. Και θέλω νομίζω να σας τους συστήσω, είναι ο Περικλής ο Μαντάς και ο Θωμάς ο Παπάς, τα πραγματικά τους ονόματα. Και θα θέλαμε έτσι τώρα να μας πει ο Batman κατά κόσμο, Περικλής Μαντάς, πώς ακριβώς το ξεκινήσατε όλο αυτό. Κατά πρώτον, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε το βήμα να μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα για τη φιλανθρωπική μας δράση. Εύχομαι καλή επιτυχία γιατί στο νέο σας ξεκίνημα. Να είστε καλά. Και εύχομαι τα καλύτερα. Οι Super Heroes Journey ξεκινήσαν τα τελευταία 4,5 χρόνια. Ξεκινήσαμε μια ιδέα με βάση στον χώρο του cosplay επιτοπλίστων. Κάποια παιδιά που ντυνόντουσαν Super Heroes. Mm-hmm. Από ένα τυχαίο γεγονός που μου είχε συμβεί εμένα στον οικογενειακό μου κύκλο. Ξεκίνησα και με την αγάπη μου για τα κόμιξ και μπήκα στη διαδικασία να μπορέσω να κάνω κάτι που ναι μεν αυτό το πράγμα υπήρχε στο εξωτερικό, να το φέρω στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε μια σιγά σιγά μέσα από το χώρο που υπήρχε στο cosplay σε διάφορα convention να ψάχνω να βρω ανθρώπους που θα θέλουν να ενταχθούν σε αυτή την υλοποίηση της ιδέας. Πράγματι, αυτή τη στιγμή η ομάδα αριθμεί γύρω στα 15 άτομα. Σκοπός μας είναι να το πάμε σε πανελλαδικό επίπεδο, ωστόσο να το μεγαλώσουμε πάρα πολύ, να μπορούμε να πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Αποτέλεσμα. Είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα παιδιά που απαρτίζουν αυτήν την ομάδα, γιατί ο καθένας μας μπαίνει σε ένα ρόλο, mm-hmm. δίνεται ανάλογο χαρακτήρα, Spider-Man, Superman, Captain America, Batman. Επίσης, έχουμε και κακούς μέσα στην ομάδα, κάποιοι ναι. από εμάς δίνονται και κακοί για να μπορεί να υπάρχει κάποιο ιστορικό σε κάποια παραστατική τέχνη που μπορεί να κάνουμε εφόσον πηγαίνουμε κάπου σε κάποια παιδάκια. Και ντύνεστε εσείς τώρα και πηγαίνετε λοιπόν στα παιδάκια και πείτε μας ναι. πώς είναι αυτή η επαφή με τα παιδιά αυτά που πραγματικά έχουν ανάγκη να χαμογελάσουν, έχουν ανάγκη να δουν δίπλα τους ένα σούπερ ήρωα. Θα σας πω. Ανάλογα την περίπτωση και πολλές φορές επειδή πηγαίνουμε σε διαφορετικούς τομείς, δεν είναι ότι μόνο πηγαίνουμε σε νοσοκομεία, mm-hmm. που επιτοπλίσσον κάνουμε και αυτό, πηγαίνουμε σε ειδικά σχολεία, σε ιδρύματα ορφανοτροφία και όλο αυτό το κάνουμε αφιλοκερδώς. Αποτέλεσμα, όταν βρισκόμαστε σε επαφή με κάποιο παιδάκι ανάλογα την περίπτωση, η επαφή με το που βλέπει τον αγαπημένο του ήρωα εξετρελαίνονται. Τι σας λένε, ποιες είναι οι αντιδράσεις τους. Οι αντιδράσεις των παιδιών είναι πολλές φορές όταν βλέπουν για παράδειγμα τον Batman, mm. Όταν πάμε σε μια μεμονωμένη περίπτωση, είναι ήρθες για μένα, ναι. Μόνο για μένα και αυτό παίρνει τεράστια χαρά. Μιλάς ελληνικά, το έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Ήρθες, ας πούμε, που πήρα το αεροπλάνο από την Αμερική, ξέρω εγώ, ήρθα εδώ. Μόνο και μόνο για να σου δώσω χαρά, γιατί ήξερα ότι ήθελες πάρα πολύ να δεις, ξέρω εγώ, τον Spider-Man. Ερικλή, πώς μπορεί κάποιος να συμβάλλει στο δικό σας έργο, δηλαδή το κάνετε όλο αυτό αφιλοκερδώς. Είναι άλλη δουλειά σας, εσείς στον ελεύθερο σας χρόνο το κάνετε αυτό. Πώς μπορεί κάποιος να ενισχύσει τη δική σας προσπάθεια? Έχουμε μέσα στα social media, Instagram, Facebook, Twitter κτλ. Είμαστε και σε μια διαδικασία δημιουργίας μιας καινούργιας σελίδας για να μπορούμε να έχουμε και ένα site. Έχουμε γίνει. Έχουμε φτιάξει μια σύσταση σωματείου Άνκη και να μπορέσουμε μέσα στα social που έχουμε γράψει, mm-hmm. αν μπορεί κάποιος να μας στηρίξει το έργο, αυτό που κάνουμε οικονομικά, για να μπορούμε να το εξαπλώσουμε. Στόχος μας είναι να πάμε σε όλη την Ελλάδα. Δεχόμαστε πάρα πολλές φορές μηνύματα, mm-hmm. όπου μας ζητήσαν, ας πούμε, πρόσφατα να πάμε σε μια επίσκεψη ενός παιδιού στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Αλλά δυστυχώς, επειδή όλα πληρώνονται από την τσέπη μας, αποστολές, από το οτιδήποτε, όπου πάμε εντός Αθηνών. Τα έξοδα καλύπτονται από εμάς. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ δύσκολο, πολύ γρήγορα πριν σας αποχαιρετήσουμε. Μάλιστα. Εσείς δίνετε χαρά στα παιδιά. Αυτό που παίρνετε εσείς, τι είναι? Να σας πω την πικρή αλήθεια, βασικά,
κλέβουμε κι εμείς τη χαρά των παιδιών. Έχουμε δεχτεί πάρα πολλές φορές μηνύματα από γονείς που μας έχουν στείλει μέσα από τον social media ότι είχα πολύ καιρό να τον δω τόσο χαρούμενο. Και πραγματικά για μας αυτό είναι όλα τα λεφτά. Είναι ηθική ικανοποίηση. Ξεκινώντας από την κόρη μας που είχε ναι. παιδί με αυτισμό μέχρι και το τελευταίο παιδάκι μέχρι σήμερα που έχουμε επισκεφτεί. Άρα είστε και πολύ ευαισθητοποιημένος. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τους δύο. Καλή συνέχεια στο πολύ σπουδαίο και σημαντικό έργο που κάνετε. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μη φύγει κανείς. Έχουμε ακόμα μισή ώρα μπροστά μας μέχρι τις 12 για να τα δούμε όλα με νέα μάτια.